Και σήμερα θα το πω. Θα το πω γιατί το νιώθω, φίλε μου. Όταν βλέπω εδώ τις διεργασίες που γίνονται και δεν το αποκαλύπτω, το νιώθω πραγματικά ότι πάμε για κάτι πολύ μεγάλο σήμερα. Έτσι. Και πάμε κάτι πολύ μεγάλο, κυρίες και κύριοι, γιατί με τα Brat Max μόνο κάτι πολύ μεγάλο μπορείς να φτιάξεις στην κουζίνα. Κοιτάξτε εδώ, μία μόνο από τις κατσαρόλες που δίνουμε και βέβαια υπάρχει και τηγάνι. Κοιτάξτε εδώ, όλο το μυστικό βρίσκεται στο κεραμικό υλικό, Αδάμ. Έτσι. Αλλά σήμερα... και στην ανοξείδωτη βάση, νομίζω, έτσι. Σήμερα αυτό που θα κάνουμε, θα εκπλαγούν οι νοικοκυρές. Θα δούνε κάτι. Ναι. Το οποίο πραγματικά θα εκπλαγούν και θα σου εξηγήσω μετά. Δημήτρη. Ωραία. Δείτε και το τηγάνι. Δείτε το τηγάνι. Θέλω να δείτε πόσο μεγάλο είναι. Βλέπετε ένα τηγάνι. Επίσης κεραμικό. Άρα, τι σημαίνει κεραμικό? Σημαίνει αντικολλητικό. Σημαίνει δεν χαράζει. Σημαίνει ότι με πολύ ελάχιστο λάδι, μια σταγόνα, το φαγητό είναι ελαφρύ και παράλληλα κρατάει όλους τους ζωμούς του, όλες τις θρεπτικές του ουσίες. Εάν είναι λιπαρό, Δημήτρη μου, δεν χρειάζεται να βάλεις καθόλου λάδι. Καθόλου λάδι. Εγώ είπα μια σταγόνα, ο Αδάμ πολύ καλύτερα λέει ως γνώστης ότι δεν χρειάζεται καθόλου λάδι. Είναι βραβευμένα, τα βλέπετε εδώ, καταρχήν είναι πάρα πολύ όμορφα, πέρα από την χρήση που περιγράψαμε και θα τη δούμε και ζωντανά. Είναι βραβευμένα το 2011 τα Brat Max και δεν είναι τυχαίο ότι κάποια μαγειρικά σκεύη, κάποια κουζινικά σκεύη παίρνουν βραβείο. Γρήγορα να σας πω ότι έχετε δωράκι και ο Αδάμ προχωράει συνταγή, έχετε δωράκι. Αυτά εδώ που μπαίνουν ανάμεσά τους. Για να εξοικονομήσουμε χώρο στα ντουλάπια μας. Μπράβο. Το ένα πάνω στο άλλο. Μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και σε σκεύη και σε πιάτα τα οποία είναι, θέλουν να τα γρατζουνίσουν με πορσελάνη και οτιδήποτε. Είναι προστατευτικά. Ναι, είναι προστατευτικά. Είναι προστατευτικά. Είναι και πολύ όμορφα επίσης. Άρα γενικότερα σας δίνουμε χρώμα. Πάμε να σας δώσουμε και ουσία με τα Brat Max που η τιμή τους είναι και για τα 4 και για τις 3 κατσαρόλες. Και για το ένα τηγάνι 99 ευρώ. Σωστά. 99 ευρώ. 3 κατσαρόλες, ούτε μία ούτε δύο, αλλά 3 και ένα μεγάλο τηγάνι του οποίου τις διαστάσεις είδατε και θα σας πω και αναλυτικά σε λίγο. Τι θα φτιάξουμε με τον γίγαντα τον Αδάμ τον Παπαδάκη σήμερα? Λοιπόν, σήμερα, φίλε μου Δημήτρη, θα φτιάξουμε ντολμαδάκια. Ντολμαδάκια! Έλα ρε φίλε, συνταγή βγαλμένη από την Κρήτη, έτσι. Ντολμαδάκια. Συνταγή βγαλμένη από την Κρήτη. Ντολμαδάτσα. Λοιπόν, και να πούμε κάτι στις φίλες και στους φίλους που μας βλέπουν. Και στους φίλους και στους φίλους. Θα δείτε ένα εκπληκτικό. Σήμερα με τις κατσαρόλες. Δεν έχω βάλει στο μπάτο της κατσαρόλας, ναι, ούτε φύλλα, ούτε ντομάτες, ούτε αμπελόφυλλα, ούτε λάχανα. Τι έχεις βάλει? Ως συνήθως, οι νοικοκυρές όταν φτιάχνουν ντολμαδάκια ή ντολμάδες ή οτιδήποτε είναι έτσι τυλιχτό και έχει στρώσεις πολλές, ναι, στην κάτω πλευρά βάζουν στρώματα με φύλλα. Ωραία, ναι. Ή φύλλα, ή ντολμαδάκια ή κάποιες ντομάτες για να μην κολλήσει. Εσύ τι έχεις κάνει? Τίποτα δεν έχω βάλει. Και πώς θα τα φτιάξεις τα ντολμαδάκια? Τα έχω βάλει τα ντολμαδάκια όπως είναι μέσα στην κατσαρόλα. Τα έχω βράσει, ναι, όπως είναι, χωρίς να βάλω στρώση. Για να δουν οι νοικοκυρές ότι μπορείτε να φτιάξετε ντολμαδάκια και λάχανα ντολμάδες πλέον, χωρίς να έχετε το μυαλό σας, όχι θα κολλήσει, και όχι θα μείνουνε, και όχι θα τσουκνήσουνε, και όχι θα πιάσουνε. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Πάμε. Άρα εσύ τα έχεις φτιάξει, αλλά εμείς θα δούμε πώς είναι η συνταγή και πώς μαγειρεύονται με τα εκπληκτικά βραβευμένα Brat Max. Εκπληκτικά βραβευμένα. Κρατήστε το ότι μιλάμε για ένα από τα ελάχιστα, αν όχι το μοναδικό, βραβευμένο. Εντάξει, θα υπάρχουν και άλλα φαντάζομαι, αλλά αυτό είναι ένα από τα λίγα βραβευμένα μαγειρικά σκεύη. Έλα, Δαν. Λοιπόν, παίζει πολύ μεγάλη σημασία, Δημήτρη μου, ένα σκεύος το οποίο σε βοηθάει και μπορείς να φτιάξεις πράγματα ούτως ώστε να μην σε ταλαιπωρεί. Λοιπόν, έχουμε το ριζάκι μας. Ωραία. Κρεμμύδι, τα μπελόφυλλα. Δυόσμο, μαϊντανό, άνηθο, ντοματούλα. Συγκεκριμένα δίνω εγώ τη συνταγή πιο αναλυτικά. 300 γραμμάρια αμπελόφυλλα, φίλες και φίλοι. Μισό κιλό ρύζι. 2 ντομάτες σε καρέ. Σε καρεδάκι. Σε καρεδάκι, ναι. Πολλά, πολλά. Κομματάκια, έτσι. Λοιπόν, ένα μέτριο ματσάκι μαϊντανό. Ένα μέτριο ματσάκι άνηθο. 100 γραμμάρια ελαιόλαδο και φυσικά αλατοπίπερο, όσο εσείς πιστεύετε και κρίνετε σκόπιμο ανάλογα με το τι χρήση κάνετε του αλατιού. Λοιπόν, αυτή είναι η συνταγή μας αναλυτικότατα. Δημήτρη, και θα τη δούμε και λεπτό προς λεπτό. Έχουμε βάλει το ριζάκι, ωραία, όπως το βλέπεις. Θα βάλουμε ντοματούλα μέσα. Όπως το βλέπεις εδώ. Πολύ ωραίο που φαίνεται μέχρι τώρα. Θα βάλουμε τον άνηθο. Άνηθος. Πάντα είχαμε ένα πρόβλημα να ξεχωρίσουμε τον άνηθο από το μαϊντανό, αλλά νομίζω τώρα πια το έχουμε βάλει και άντρες πια. Δυόσμος. Μαϊντανός. Και το κρεμμυδάκι όλο. Με φώναξες. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Βάζουμε λαδάκι. Βάλτε λαδάκι, μην το λυπάστε. Φίλε, εγώ είμαι έτοιμος να το φάω όπως είναι τώρα, πριν το μαγειρεύσεις. Τι ωραίο που το κάνεις. Κοίταξε τώρα να δεις εδώ πέρα πόσο ωραία το φτιάχνουμε και πόσο ωραίο θα βγει και πόσο ωραίο θα γίνει. Αλάτι και μυθέρι. Θα βάλουμε το αλατάκι μας.
Τα πιλόφυλλα που θα πάρετε. Και πιπεράκι, δεν είπαμε. Πιπεράκι, πάλι πιπεράκι. Πιπεράκι, παιδιά, να γίνει πιπεράτο. Πο. Πολύ ωραία. Έβαλα λίγο παραπάνω πιπεράκι. Δεν πειράζει, Δημήτρη μου. Θα τα ανακατέψουμε. Κοιτάξτε πόσο αγνά είναι τα υλικά καταρχήν. Έτσι. Κοιτάξτε πόσο αγνά είναι τα υλικά. Να το. Εδώ θα το ανακατέψουμε. Απλά πράγματα. Τι ωραίο πράγμα, παιδιά, έτσι. Ατελείωτα ελληνικά προϊόντα από την ελληνική φύση για να βάζετε στα brand max όμως. Δηλαδή, προσέξτε, παίρνετε αγνά υλικά από το μανάβι σας. Παίρνετε βιολογικά προϊόντα πολλοί από εσάς. Καλά κάνετε. Πού θα τα βάλετε όλα αυτά να τα μαγειρέψετε? Πού θα τα βάλετε? Εάν δεν τα βάλετε σε βραβευμένα μαγειρικά σκεύη, αντικολλητικά που μαγειρεύεις, τα οποία μέσα μαγειρεύεις με ελάχιστο ή καθόλου λάδι, πού θα τα βάλετε όλα αυτά τα αγνά υλικά? Χαμένα πάνε μετά. 21-21-21-2000. Εγγύηση εννοείται, παιδιά. Εγγύηση για να ξέρετε και να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Τεχνική υποστήριξη. Βεβαίως, και δυνατότητα επιστροφής του προϊόντος, των τριών δηλαδή, του τηγανιού και τις τρεις κατσαρόλες. Μπορείτε να τα επιστρέψετε μέσα σε 14 ημέρες και να πάρετε τα λεφτά σας πίσω, αλλά πιστέψτε με, δεν θα χρειαστεί αυτό ποτέ, γιατί από την πρώτη και όλα συνταγή, π.χ. λαχανοτονομάδες, θα τα λατρέψετε. Αδάμ. Δημήτρη μου, κοίταξε να δεις τώρα πώς έχουμε βάλει τα υλικά μας μέσα. Δεν χρειάζεται να βάλουν παραπάνω. Αυτή η δοσολογία είναι αρκετή, υπεραρκετή. Και διπλώνουμε τα ντολμαδάκια μας, εδώ. Ωραία. Λοιπόν, μόλις διπλώσουμε τα ντολμαδάκια και τα φτιάξουμε, εγώ βάζω διπλό το φιλαράκι. Τι ωραίο. Διπλό το φιλαράκι εδώ. Κατευθείαν μετά, όπως είναι τα ντολμαδάκια, δηλαδή όπως τα έχουμε εδώ, θα ξεκινάμε να γεμίζουμε την κατσαρόλα. Μία. Ωραία, στρώση. Ωραία. Ωραία. Για κάνε. Για να λοιπόν, σε δω. Δώσε μια κατσαρόλα. Για κάνε μερικά ακόμη. Να πω, εγώ, μερικά. Να πω εγώ ότι το σετ, λοιπόν, μια και μιλάει για τις κατσαρόλες, αποτελείται από τρεις κατσαρόλες. Με γυάλινα καπάκια και διάμετρο. 16x8 εκατοστά, 20x10 εκατοστά, 24x11 εκατοστά και ένα τηγάνι με γυάλινο καπάκι και διάμετρο 28x5,5 εκατοστά. Για να ξέρετε ποιες είναι ακριβώς οι διαστάσεις τους, αν και τα βλέπετε νομίζω στο δέκτη σας και λίγα εκατοστά πάνω, λίγα εκατοστά κάτω, ποσό σας ενδιαφέρει. Σας ενδιαφέρει κυρίως το ότι έχουν μια εκπληκτική χρήση και το ότι επίσης είναι κατάλληλα για όλα τα είδη ματιών και πλένονται και στο πλυντήριο. Μπράβο, πολύ σωστά, Δημήτρη. Τα Brad Max, παιδιά, πλένονται και στο πλυντήριο, κάνοντας τη ζωή σας ακόμη πιο εύκολη. Ο Αδάμ συνεχίζει να τυλίγει ντολμαδάκια. Κοίταξε πόσο ωραίο γίνει. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Να πούμε ότι τα αμπελόφυλλα μπορείτε να τα πάρετε είτε βραστά είτε παστά. Είτε φρέσκα, αλλά και φρέσκα μου να τα πάρετε. Δηλαδή, μπορεί να έχει κάποιος σε κάποιο χωριό, να έχει κάποιο αμπελάκι, να έχει κάποιο γείτονα που να έχει κάποιος. Καλύτερα θα σας έλεγα εγώ να τα ζεματίσετε πρώτα και μετά να τα χρησιμοποιήσετε. Εγώ δείχνω εδώ πέρα, πρόσεξε με τώρα και Δημήτρη μου, δείξε εσύ. Και τα προστατευτικά των μαγειρικών σκευών εδώ πέρα. Όταν έτσι, λοιπόν. Το δωράκι μας. Μην καούμε. Βλέπετε, όταν, λοιπόν, συγγνώμη, μόνο να δείξω αυτό. Ναι. Το έχω μέσα, αλλά δεν το έχω βάλει. Δεν έχω, το έχω βάλει το ένα πάνω στα άλλο ουσιαστικά. Αν μπορείτε να το δείτε και αυτό, για να ξέρετε και ποιο είναι το δωράκι. Εδώ βλέπετε από μέσα, να το. Έχω βάλει δύο εγώ. Ένα χρειάζεται, δεν χρειάζονται δύο. Βάζει το προστατευτικό το οποίο είναι δώρο. Να το. Και από πάνω είναι και ωραίο χρώμα. Και από πάνω βάζει την κατσαρόλα Brad Max και βλέπετε και τα δύο μαζί. Ούτε θόρυβος δεν ακούγεται. Είναι πέφτει πολύ μαλακά. Και έτσι δεν πρόκειται. Ο θόρυβος ακούστηκε τα πλάγια, έτσι. Για να το ξέρετε. Λοιπόν, και έτσι προστατεύετε μια ζωή. Προστατεύετε μια ζωή. Αυτά που πραγματικά θα αγαπήσετε, τα Brad Max. Έλα, Δαμ. Δημήτρη μου, εγώ συνεχίζω εδώ όπως το βλέπεις. Λοιπόν, τα ντολμαδάκια είναι αυτά εδώ. Τα έχεις μαγειρέψει, Τα έχω μαγειρέψει. Τα έχω ψήσει γιατί θέλουν περίπου 45 με 50 λεπτά. Δηλαδή τα βάλες στην κατσαρόλα όπως τα έχεις τυλίξει κατευθείαν. Όπως είναι κατευθείαν. Χωρίς λάδι, χωρίς τίποτα. Έβαλα λαδάκι. Λαδάκι έβαλες στην κατσαρόλα. Έβαλα, βέβαια. Γιατί είχες βάλει και μέσα στο. Έβαλα λαδάκι και έβαλα και νερό. Έβαλες και νερό. Πόσο λάδι και πόσο νερό. Έβαλα περίπου στα 300 γραμμάρια λάδι. Ναι. Μετά που τα έφτιαξα. Το είπα και εγώ, ναι. Και έβαλα και νεράκι, βάλετε περίπου. Ένα ποτήρι. Δύο ποτήρια νερό. Δύο ποτήρια νερό. Δύο ποτήρια νερό και 300 γραμμάρια λάδι. Δύο ποτήρια νερό και 300 γραμμάρια λάδι για να φτιάξετε ντολμαδάκια και να τα ευχαριστηθείτε και να γλύφετε και τα δάχτυλά σας με τα Brad Max. 21-21-21-2000. Όσο μιλάμε εμείς, δεν σταματάτε να παραγγέλνετε, γιατί μιλάμε για ένα εκπληκτικό σετ από τρεις κατσαρόλες και ένα τηγάνι με γυάλινο καπάκι. Ένα πολυβραβευμένο σετ για τη μαγειρική σας. Ένα σετ που δεν πρέπει να λείπει από κανένα νοικοκυριό. Μπείτε επίσης στο tvmall.gr, www.tvmall.gr και αφού τα κάνετε όλα αυτά, θα έχετε κι εσείς την ευκαιρία να γευτείτε αυτό που έφτιαξε ο Αδάμ. Ντολμαδάκι από τα χεράκια του. Μπορώ, φίλε, μπορώ. Όσο μπορώ, μπορώ να το δείξω εδώ στην παλαιομεριά, όσο μπορεί να το πιάσει η κάμερα. Εδώ πέρα βλέπεις όλα ότι τα ούτε καν έχει κολλήσει και ούτε καν έχω χρησιμοποιήσει φύλλα στην κάτω μεριά.
Ο συνήθως όταν το κάνουν οι νοικοκυρές έχει πάρα πολύ φωτιά και οι αψίσεις τις πάνω στρώσεις το αφήνουν δυνατά και καίγεται. Επίσης, όπως είσαι εκεί, θέλω να δείξω ένα πολύ απλό πράγμα. Επειδή λέγαμε ότι μπαίνουν στο πλυντήριο και είναι χαρακτηριστικό όλων των κεραμικών και αντικολλητικών συσκευών. Κοίταξε τώρα πώς θα καθαρίσει εδώ πέρα. Άστο εκεί, δεν σε ενοχλεί. Όχι, όπως ήσουν. Κοίτα εδώ. Κοιτάξτε, παιδιά, κοιτάξτε. Εδώ που είναι ο Αδάμ, κοιτάξτε τη διαφορά. Κοίτα, κοίτα πώς γίνεται. Γυαλί. Πολύ ωραίο. Κοίτα, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε την αίσθηση του να το καθαρίζεις. Εγώ θα το κάνω εδώ πέρα για να το δείτε. Θα πάρω όλη την πάνω πλευρά και από πάνω βλέπετε είναι καθαρό ήδη. Κοιτάξτε. Δεν είναι φοβερό. Και Δημήτρη μου, κοίταξε. Έτσι όπως το δείχνει ο κύριος Τζιράκης, τώρα είναι σαν να μην έχουμε μαγειρέψει ποτέ από αυτή την πλευρά. Και βλέπετε και δίπλα την πλευρά όπου έχει πάει ο ζωμός από τα ντολμαδάκια. Θέλεις να με βοηθήσεις λίγο να κάνουμε κάτι. Έτσι ρε παιδιά. Πάρ' την κατσαρόλα, Δημήτρη μου. Να την πάρω. Με βάζει και κάνω και πιο δύσκολα τώρα. Για πάρτι. Τι πήρα. Και γύρα τη εδώ πέρα το ζωμό. Γύρα μου, τι να κάνω. Γύρα μου λίγο το ζωμό. Α, το ζωμό νόμιζα θες να στεγυρίσω όλα εδώ πετούμπα. Λέω κι εγώ μας τρελάνεις. Για γύρνα. Γύρνα να κάνουμε μια σαλτσούλα ωραία. Άρα γίγαντα. Αυτά βλέπεις και με χώνει η γυναίκα μου στην κουζίνα μετά. Αυτά βλέπει από σένα. Μια χαρούλα. Δεν μπορείς να κάνεις, μου λέει, αυτά που κάνει ο Παπαδάκης. Δεν μου το λέει έτσι ακριβώς, το λέω εγώ έτσι, μου το λέει γλυκά. Δεν μπορείς να κάνει αυτά που κάνει ο Αδάμ. Όχι, κυρία μου. Δεν μπορώ. Έκαστο στο είδος του και ο Αδάμ στην κουζίνα του. Δεν μπορώ πια. Ξεσπάθωσα. Και εσύ μην τα δείξεις όλα τόσο τέλεια. Όχι, λέει ο άλλος. Λοιπόν, εγώ θα φάω κάτι το ρουμπαδάκι επιτέλους γιατί πεινάω. Κάτσε να κάνουμε τώρα και μία σαλτσούλα. Μπορώ να δοκιμάσαι ένα. Δοκίμασε. Αν δεν δω τι φτιάχνει το πράγμα. Θα σου κάνω ένα με σαλτσούλα. Άσε να φάω το light και τρώει. Με τη σαλτσούλα το τρώει η Ανούλα. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται, για πες μου, Δημήτρη μου. Καλά, δεν υπάρχει αυτό το ντορμαδάκι. Να σου πω κάτι. Ρε φίλε, είναι τα Brad Max τώρα, την αλήθεια θα μου πεις. Είναι τα Brad Max ή είσαι εσύ πολύ μεγάλο ταλέντο. Την αλήθεια θα μου πεις. Σου είπα, Δημήτρη μου, εξ αρχής ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος που τα ψήνεις. Και τα σκεύη που έχεις να τα ψήσεις. Κοίταξε εδώ να δεις. Έχουμε κάνει και ένα πάρα πολύ ωραίο. Με τη σως που έχουν βγάλει ήδη τα ντολμαδάκια. Είναι πάντως εκπληκτικά. Δεν χρειάζεται σάλτσα καν. Εδώ μας δείχνει το κάτι παραπάνω όπως πάντα ο Αδάμ. Αλλά αυτά τα ντολμαδάκια που έχω φάει από τα Brad Max με τα υλικά που σας δείξαμε και τη συνταγή τη συγκεκριμένη. Μια απλή συνταγή. Μια απλή συνταγή. Από ό,τι φαίνεται όμως μια απλή συνταγή σε ένα σκεύος όπως τα Brad Max γίνεται ξαφνικά. Μια μαγική συνταγή. Νομίζετε ότι μπορεί να υπερβάλλω. Όχι, σας δίνω το λόγο της τιμής μου ότι δεν υπερβάλλω καθόλου και ότι είναι μακράν τα καλύτερα ντολμαδάκια που έχω φάει ποτέ μου. Δημήτρη μου, να πούμε καταρχήν, εγώ αυτό που ξαναλέω στις νοικοκυρές και στους φίλους, οι οποίοι κάνουν ντολμάδες και λέγονται ντολμάδες, θα σταματήσουν πια να ασχολούνται. Θα καεί και δεν θα καεί. Αυτό θα ρίχνεις όλα στην κατσαρόλα. Μπράβο. Τι έκανε, φίλε μου. Κοιτάξτε τι έκανε, παιδιά. Το γεγονός ότι δεν έχουμε ανοίξει ακόμη με τον Αδάμ εστιατόριο είναι στα μείον μας. Να ξέρετε, κύριε Τζιράκη, κυρία Κεφαλά. Είναι στα μείον μας. Πραγματικά τώρα, επειδή είμαι εδώ και το ζω κάθε μέρα, έτσι. Εσείς το βλέπετε από πάνω. Επειδή το ζω κάθε μέρα και βλέπω τη γεύση έρχεται κατευθείαν ζεστή στον ουρανίσκο μου, το ότι δεν έχουμε ανοίξει εστιατόριο με τα Brad Max και τα υπόλοιπα που παρουσιάζουμε εδώ, τα εκπληκτικά μαγειρικά σκεύη, τα τηγάνια μας, τις κατσαρόλες μας. Ανούλα, μπορείς να έρθεις λίγο, σε παρακαλώ. Έλα, τι θα μας φάει τα ντολμαδάκια! Να κάτι καλό. Άντε ρε Ανούλα, έλα. Έλα Ανούλα. Της φύλαγε το ντολμαδάκι με τη σάλτσα ο μπαγάς σας. Πώς τα λέτε ντολμαδάκια στην ΚΟ, ξέρετε πώς τα λέμε. Πώς. Για πράκια. Πώς. Να τα. Για πράκια. Να τα για πράκι μου εσύ, για πράκι. Για πράκια θα καεί, αλλιώς... θα καεί, μισό θα καεί. Για πράκια ή αλλιώς κλίματα. Θα καεί το κορίτσι, για να δούμε. Δάκω στο μισό κορίτσι μου γιατί θέλω το καλό σου. Ναι. Όπω παιδιά, δεν υπάρχει παιδιά αυτό πράγμα που ζούμε σήμερα. Παιδιά, κάπου εδώ μπορούμε να κλείσουμε την παρουσίαση. Ο κόσμος κατάλαβε ότι είναι Brad Max. Ο κόσμος είδε ποια είναι. Εδώ είναι, παιδιά. Είπαμε τις διαστάσεις αναλυτικά. Είπαμε ότι έχουν εγγύηση. Yeah. Είπαμε ότι μπορείτε να τα επιστρέψετε πίσω. Όχι, παιδιά, επιστρέψτε τα. Θα πάρω κι άλλο σετ εγώ. Άμα δεν σας αρέσουν, φέρτε τα πίσω. Θα τα πάρω εγώ σε μια καλύτερη τιμή. Πουλήστε τα κατευθείαν σε μένα. Θέλετε να σας δώσω το κινητό μου. Μην τα στείλετε πίσω στην εταιρεία. Όχι στο tipimol.gr σε μένα. 21-21-21-2000. Και η Ανούλα τρελάθηκε. Πέστα, Δημήτρη μου, πέστα. Όσο τρώνε, Δημήτρη μου, πέστα. Όσο τρώνε, αγοράζετε εσείς. 21-21-21-2000. Είναι καλύτερα και από τις γιαγιάς μου σας. Πες το, ρε κορίτσι μου, πες το. Πού είναι η σόμπη να μας κυνηγάει, ρε παιδιά. Είναι καλύτερα, πραγματικά, τα ωραίτερα ντολμαδάκια που έχω πάει ποτέ στη ζωή μου. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε, την αγάπη σας.